Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5. Ακούτε Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με τον Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο και τον Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 πριν από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, κυρίως όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη σε αγωνιστικό επίπεδο, καθώς έχουμε δύο φιλικά για την ομάδα. Αύριο με τον Μπας Γιάννενα στο Καφτατζόγλιο και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό Βόλου στον Πανθεσσαλικό. Έχουμε αρκετά μεταγραφικά να πούμε, τα οποία διαβάζετε κάποια από αυτά από σήμερα το πρωί στο All About Aris. Θα πούμε πώς ετοιμάζεται ο Άρης να μπει στην τελική ευθεία της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου, τι θέλει ο Πάκο Ερέρα, πώς ετοιμάζει την ομάδα για την πρόβα Τζενεράλε κόντρα στον Μπας Γιάννενα και ποια θα είναι η πιθανή ενδεκάδα που θα δούμε αύριο κόντρα στην ομάδα της Ηπείρου. FM κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε αν καταφέρουμε μέχρι τις 7 να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σε ένα Σαββατοκύριακο που σημάνει και την αντίστροφη μέτρηση του Άρη για την έναρξη του πρωταθλήματος με τα δύο τελευταία του φιλικά, κόντρα σε Μπας Γιάννενα και Ολυμπιακό Βόλου. Το αυριανό νομίζω είναι το τελικό τεστ για τους κυτρινόμαυρους. Το παιχνίδι της Κυριακής νομίζω ότι έχει άλλη χρησιμότητα για τον Ερέρα και κυρίως για τους παίχτες που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στα τελευταία φιλικά. Αύριο στο Καφτατζόγλιο περιμένουμε να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο Ισπανός τεχνικός εν ώψη της πρεμιέρας με την Λαμία, η οποία ορίστηκε για την Δευτέρα 27 του Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, παρακαλώ, στην έδρα της Λαμίας. Πάμε στο φιλικό του Σαββάτου αύριο με τον Μπας Γιάννενα. Θα ασχοληθούμε λίγο με το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου, το οποίο θα είναι και το τελευταίο φιλικό του Άρη πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Σε ένα παιχνίδι που θα βραβευτεί από τους ανθρώπους των Θεσσαλών και ο Πάκο Ερέρα και ο Θόδωρος Καρπίδης για την άνοδο της ομάδας στην Super League. Στον Ολυμπιακό Βόλο που αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής που ανήκε πέρυσι στο ρόστερ του Άρη. Δεν προλάβαμε να το δούμε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Από φέτος βρίσκεται στον Ολυμπιακό Βόλο και έχει και τη δικιά του σύνδεση με τα Γιάννενα, με τα Πεπέζε αύριο Άρης, καθώς κατάγεται από την πόλη των Ιαννίνων και ο λόγος γίνεται για τον Άρη Λότα, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Άρη, καλησπέρα Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο. Καλησπέρα το Βόλο. Τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσουμε εκεί πέρα, γιατί εδώ εντάξει, έχει πέσει κάπως, έτσι, έχει υποχωρήσει κάπως ο καύσωνας που δυσκολεύει και εσάς ποδοσφαιριστές ειδικά αυτό το διάστημα. Εδώ πέρα παραμένει υψηλή η θερμοκρασία και θα είναι πιο δύσκολο το έργο για τους ποδοσφαιριστές. Μια νέα προσπάθεια για τον Ολυμπιακό Βόλο την φετινή σεζόν, στην οποία συμμετέχεις και εσύ. Πώς προέκυψε μετά από την αποχώρηση από τον Άρη ο Ολυμπιακός Βόλου? Κοιτάξτε, ότι η ομάδα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό είναι μόνο στα χαρτιά. Η διοίκηση εδώ πέρα έχει κάνει εξαιρετικές κινήσεις και είναι πάρα πολύ οργανωμένη σε όλο το project που έχει δημιουργήσει. Και νομίζω καθαρά η ομάδα δουλεύει επαγγελματικά σε όλους τους τομείς. Από προπονητικά, γήπεδα, οργάνωση και όλα τα εφόδια που χρειάζεται να έχει μια ομάδα για να κάνει το βήμα παραπάνω και να επιστρέψει εκεί πέρα στην football league που ήταν τόσα χρόνια. Άρα φαντάζομαι ότι δεν χρειάστηκε να το σκεφτείς και πάρα πολύ για να πάρεις την απόφαση να πας στο Βόλο. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι. Και φαντάζομαι ότι το παιχνίδι με τον Άρη, δεν ξέρω πόσα φιλικά έχει την αλήθεια ακόμα μετά, αλλά θα είναι σίγουρα το πιο δυνατό σας τεστ πριν ρηχθείτε σε αυτή την κούρσα, σε αυτή τη μάχη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, της ΓΑΜΑ Εθνικής φέτος. Ναι, θα είναι το δεύτερο φιλικό για μας. Ο Άρης θα είναι πιο έτοιμος γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σίγουρα ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι για να δείξουμε αυτά που πρέπει και αυτά που έχουμε δουλέψει. Τα πόδια είναι βαριά όπως όλο το παιχνίδι σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας. Και νομίζω να γίνει ένα καλό φιλικό, να έρθει κόσμο στο γήπεδο που τον περιμένουμε και από τις δύο ομάδες. Όλοι ξέρουμε για τον κόσμο του Άρη. Και εδώ πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ οργανωμένος και πολύ δεμένος, είναι μια γροθιά για να βοηθήσει και εμάς να είναι ο 10ος παίκτης για να επιστρέψουμε στην Κουμπολή.
Και για σένα νομίζω θα είναι και κάπως ιδιαίτερο το φιλικό της Κυριακής, έστω και αν είναι φιλικό παιχνίδι, γιατί ήσουν πέρυσι στην ομάδα, ήσουν και εσύ κομμάτι της ανόδου. Δεν σε είδαμε βέβαια να αγωνίζεσαι σίγουρα όσο θα ήθελες και εσύ, σε μια ιδιαίτερη χρονιά για σένα, που σε βρήκε να γίνεσαι ομοιραίος, γιατί ήμασταν εκεί πέρα κιόλας και αντικρίσαμε τις εικόνες, να γίνεσαι ομοιραίος για την αναγέννηση καρδίτσας. Πάντα όμως με επαγγελματισμό, έτσι. Εντάξει, σίγουρα όταν παίζεις τον Άρη, το έχουμε ξαναπεί, δεν γίνεται να κάνεις χάρες, ούτε να μην παίζεις το 100%. Έτυχε να είμαι εγώ, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο παιδί στη θέση μου. Σημαίνει και ότι κάναμε το αυτονόητο και κέρδισε η ομάδα και πήρε 3 βαθμούς. Άσχετα αν είχαμε βγει μαθηματικά και δεν τους κουραζόμασταν. Ο κόσμος του Άρη τα τελευταία χρόνια, όπως έχω ξαναπεί, έχει ταλαιπωρηθεί. Φέτος χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, γιατί η διοίκηση έχει φτιάξει μια καινούρια ομάδα με ένα νέο προπονητή. Και νομίζω ότι και με βάση το πρόγραμμα που έχει, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και να είναι η βάση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η δική σας βάση πέρυσι, και το λέγατε και εσείς στις δηλώσεις σας, της περσινής ομάδας, του περσινού ρόστερ, ήταν το πολύ καλό οικογενειακό κλίμα που βλέπαμε μέσα στα ποδητηρία. Ήταν μια γροθιά, ήταν ο ένας για τον άλλον. Κάτι τέτοιο φαίνεται να διαμορφώνεται και φέτος στον Άρη. Συμφωνείς και εσύ με αυτό που λένε και συμπαίχτες σου που έχουν, και πρώην συμπαίχτες που έχουν παραμείνει στην ομάδα, ότι είναι η αρχή για να κάνει το οτιδήποτε μια ομάδα μέσα σε μια σεζόν? Σίγουρα σε όλες τις ομάδες είναι αυτό, όχι μόνο στην ομάδα του Άρη. Σε όλες τις ομάδες, άμα δεν υπάρχει οικογενειακό κλίμα στα ποδητήρια και δεν είμαστε όλοι μια γροθιά ο ένας για τον άλλον, δεν μπορεί να πετύχει καμία ομάδα τίποτα. Είναι σαν ένα σπίτι, αυτό είναι το σπίτι μας. Αν στο σπίτι δεν είναι ενωμένη η οικογένεια, νομίζω ότι και έξω δεν θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα όλοι μαζί. Έτσι είναι και στα ποδητήρια, έτσι θα είμαστε και εμείς φέτος εδώ στο Βόλο, έτσι θα είναι και ο Άρης πιστεύω φέτος, που έχει κρατήσει κάποια παιδιά από πέρυσι και έχει πάρει και άλλα παιδιά που ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι σαν αρχή αυτό πρέπει να είναι σε όλες τις ομάδες. Να είναι μια γροθιά για να συνεχίζουν βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι και κάθε μέρα στην προπόνηση ο ένας για τον άλλον για να παίρνουν τους 3 βαθμούς. Και ένας από τους ποδοσφαιριστές, αν όχι από μοναδικός, αλλά ένας από τους ποδοσφαιριστές που πρωτοστατούν, θα λέγαμε, προκειμένου να υπάρχει αυτή η ενότητα και το καλό κλίμα στην ομάδα και αποτελεί νομίζω και μια ηγετική φυσιογνωμία, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ, είναι και ο Γιώργος Οδελιζήσης, που τον βλέπουμε να έχει έτσι έναν διαφορετικό ρόλο φέτος, που φαίνεται να εμπνέει και την υπόλοιπη ομάδα. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος καταρχήν και μετά από τους ποδοσφαιριστές, θα έλεγα εγώ. Έχει αυτό το ηγετικό στυλ, μιλάει με τα παιδιά στα ποδητήρια, μιλάει μες στον αγώνα, είναι ηγέτης. Και δεν έγινε τυχαία αρχηγός με το που ήρθε στην ομάδα, έτσι. Ναι. Δεν έγινε χαριστικά δηλαδή αρχηγός. Νομίζω ότι και η σταθερότητα που έδειξε πέρυσι και φέτος που δίνει σταθερότητα στα φιλικά, γιατί παρακολουθώ τα παιδιά και την ομάδα, νομίζω ότι με την αξία του έχει γίνει αρχηγός και κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι πέρυσι ήταν ο πιο σταθερός MVP της ομάδας. Σε πολλά μάτς και γκολ και αγωνιστικά. Με 3 σημαντικά γκολ, τα οποία σημείωσε και χάρισαν 9 βαθμούς στον αέρα. Ναι, ήταν γκολ βαθμοί για την ομάδα του τερματοδιελιζή στην περσινή σεζόν. Και μιας που πεις ότι παρακολουθείς κιόλας και τον Άρη όποτε μπορείς και βλέπεις τι γίνεται γενικότερα, φαίνεται ότι ο Άρης φέτος πάει να κάνει το κάτι παραπάνω με ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, το οποίο όμως φαίνεται, λόγω της φιλοσοφίας που επικρατεί από τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος θέλει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο, χρειάζεται υπομονή και χρόνος. Που το έχω συζητήσει και με άλλους βέβαια, που έχουμε βγάλει τις προηγούμενες μέρες, και φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ ότι η υπομονή στην Ελλάδα γενικότερα δεν τη συναντάς και πολύ, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Την πίεση χρόνου που λέμε. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που έχουν όλοι οι φίλοι στην Ελλάδα. Όπως και για κάποιο ταλέντο, ας πούμε, που θέλουν να βάλουν σε μικρή ηλικία, δεν υπάρχει η υπομονή από το φιλάθλο κόσμο, γιατί έχει μάθει αλλιώς, έχει μάθει με τα ονόματα, έχει μάθει με τους ξένους. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το α και το ω. Για να πάει η ομάδα του Άρη και όλες οι ομάδες που έχουν ένα σκοπό και ένα στόχο, νομίζω ότι πρέπει να έχουν υπομονή πρώτα απ' όλα οι φύλαχοι και μετά η ομάδα, ο σύλλογος και η διοίκηση και οι παίχτες. Και να είναι ακόμα πιο κοντά νομίζω στην ομάδα στις δύσκολες στιγμές και στα στραβά αποτελέσματα, όπως ήταν και με εσάς την περσινή σεζόν, μετά από εκείνο το 7-7, που είχαν έρθει κάποια άσχημα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά,
Η στήριξη δεν σταμάτησε να υπάρχει. Σίγουρα οι ομάδες, οι φίλαθλοι στα δύσκολα φαίνονται, στις χαρές όλα είναι καλά. Το θέμα είναι ότι όταν γίνει το πρώτο άτυπο αποτέλεσμα, τότε να δείχνουν ακόμη περισσότερο την αγάπη και τη στήριξη που έχουν στον κόσμο, στον προπονητή και στη διοίκηση. Γιατί εκεί φαίνεται και ο υγιής φίλαθλος. Μια ομάδα να κερδίσει συνέχεια δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Βλέπετε και οι μεγάλες ομάδες φορές έχουν άτυπα αποτελέσματα, αλλά πρέπει οι φίλαθλοι να είναι ενωμένοι, να δείξουν υπομονή και να δουν το επόμενο παιχνίδι ξεχωριστά για να πάρουν τους 3 βαθμούς. Και να είναι προετοιμασμένοι κυρίως για τις δύσκολες στιγμές και τα αποτελέσματα που δεν θα αρέσουν σε κανέναν μας, εντάξει. Σίγουρα, καμία ομάδα δεν θέλει να χάνει. Κανένας προπονητής δεν θέλει να χάνει, κανένας παίκτης δεν θέλει να χάνει, κανένας παίκτης δεν θέλει να μην παίζει. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν, όλοι οι προπονητές θέλουν να κερδίζουν, όλοι οι φίλοι θέλουν να κερδίζουν. Αλλά στο ποδόσφαιρο έχει 3 αποτελέσματα. Δεν γίνεται συνέχεια να κερδίζει. Ναι. Πάντως ο Άρης τη φετινή σεζόν με τις προσθήκες που κάνει και με αυτές που είναι πιθανόν να κάνει και μέσα στο επόμενο διάστημα μπορεί να κοιτάει, αρκετά ψηλά στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά την κλήρωση, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η κλήρωση του Άρη και η ποιότητα που έχουν οι παίχτες και η ομάδα. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει εύκολα ένα 4-4, αλλά αυτό πρέπει να το δείξει στο γήπεδο. Πρέπει να είναι πιο... η ομάδα να βλέπει τα παιχνίδια ξεχωριστά και Κυριακή με Κυριακή να παίρνει στους 3 βαθμούς. Έτσι είναι. Λοιπόν, Άρη, θα σε δούμε και από κοντά την Κυριακή στο φιλικό. Να είσαι καλά και να ευχηθούμε και μια καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά και εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ομάδα και τη λάθη. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Να είσαι καλά. Να είσαι λοιπόν, καλά. Καλησπέρα. Αυτό από τον Άρη Λότα, τον 27χρονο Γιαννιώτη Μέσο, ο οποίος ανήκε πέρυσι στο ρόστερ του Άρη, χωρίς να πάρει βέβαια πολλές ευκαιρίες. Ένα παιδί με πολύ ταλέντο, το οποίο όμως κολούσε νομίζω κάπου αλλού γενικότερα. Και ήταν φυσικά, έμεινε χαραγμένος στη μνήμη αρκετών πέρυσι, καθώς ήταν αυτός που με εύστοχο πέναλτι που είχε υποβίβασε την αναγέννηση Καρδίτσας στην Γάμα Εθνική. Ακούσαμε τον Άρη Λότα, πήγαμε λίγο πιο μπροστά, πήγαμε στο φιλικό της Κυριακής. Θα μιλήσουμε περισσότερο όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα για το αυριανό φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννη, επειδή έστειλε και ένας φίλος και ρωτάει, τα εισιτήρια θα τεθούν αύριο στην διάθεση του κόσμου από τις 2 το μεσημέρι και μετά και η διάθεσή τους θα γίνεται από τα εκδοτήρια του Καφτατζογλίου. Μην μπερδευτεί κάποιος και πάει στο Βικελίδης, έτσι, γι' αυτό το τονίζω περισσότερο. Από τις 2 ώρα αύριο σε εκδοτήρια του Καφτατζογλίου, η είσοδος των φίλων του Άρη θα γίνεται από την κεντρική θύρα που είναι κάτω από το σκέπαστρο του γηπέδου, εκεί στα επίσημα, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο κόσμο θα έχει στο αυριανό ματς, σε ένα διαφορετικό γήπεδο και μέρες 15 Αυγούστου, οι τελευταίες άδειες, αρκετοί λείπουν ακόμα. Ο Άρης όμως δεν θα λείπει, θα είναι εκεί για τις τελικές του δοκιμές πριν πάει στην Λαμία στις 27 Αυγούστου, θυμίζω, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 το βράδυ για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται και η πρώτη αγωνιστική της Super League. Όταν επιστρέψουμε θα αναφέρουμε και το πρόγραμμα των 2 πρώτων αγωνιστικών όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Λίγα και πολλά περισσότερα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη Τζάζη, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπερο 107,4, All About Άρης On Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Γιάννη Τζάζη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. FM κενό. Αφήνεται κενό. FM κενό, αφήνεται κενό. Σε καλή κατάσταση, Γιάννη Ζάτση, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα. FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Ενδεχομένως μετά τις 6.30 να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μιλήσουμε για τον Άρη, ο οποίος, όπως λέγαμε και πριν, αύριο παίζει στις 6 ώρα στο Καφτανζόγλιο με τον ΠΑΣ Γιάννενα σε ένα παιχνίδι το οποίο, παρόλο που έχουμε ένα ακόμα φιλικό μετά με τον Ολυμπιακό Βόλου, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η πρόβα τζενεράλε της ομάδας για το παιχνίδι με την Λαμία την Δευτέρα στις 27 του Αυγούστου, θυμίζω. Και μιας το αναφέραμε κιόλας, να πούμε το πρόγραμμα των 2 πρώτων αγωνιστικών, όπως αυτό ανακοινώθηκε από την Super League στο Νίφε, στο Λίμνο, ο Σπύρος Μούρτος. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα το βρούμε τώρα, περίμενε, θα το βρούμε. Το έχουμε βάλει στο λαμπαουτάρις και το βρήκα. Λοιπόν,
Σάββατο 25 Αυγούστου στις 7 και 4 το Πανετολικός Ατρόμητος από την ΕΡΤ. Σάββατο 25 Αυγούστου επίσης. Αστέρας Τρίπολη, πάμε Αστέρας Τρίπολης από την ΟΒΑ. Σάββατο 25 Αυγούστου. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα στις 9.30. Και πάλι Σάββατο στις 9.30 από τον Σμύρνης Λάρισα από την ΕΡΤ. Την Κυριακή Ξάνθη Παναθηναϊκός στις 7 και 4 την ίδια ώρα Πανίωνιος Όφη και στις 9.30 Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Και τη Δευτέρα 27 Αυγούστου στις 9.30 ώρα το βράδυ η Λαμία υποδέχεται τον Άρη στην έδρα της παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Έγινε γνωστό πρόγραμμα και της δεύτερης αγωνιστικής, η οποία βρίσκει τον Άρη να υποδέχεται την Λάρισα, παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου. Ωρα 7 και 4 στο Κλεάνης Βικελίδης, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Την ίδια μέρα έχει 7 και 4 επίσης Πανιόνιος ΠΑΟΚ και σε 9.30 Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα. Νωρίτερα το Σάββατο, 1 Σεπτέμβρη, 7 και 4 Παναθηναϊκός Λαμία. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 9.30 και την ίδια ώρα Ατρόμητος Ξάνθη. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με τους αγώνες Λεβαδιακός Απόλλων Σμύρνης και Πανετολικός Σόφι Αμφότερη θα γίνουν στις 9.30 ώρα Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου. Άρα, Δευτέρα 27 Λαμία Άρης στις 9.30 και Κυριακή 7 και 4 Άρης Λάρισα στο Κλεάνης Βικελίδης. Παράλληλα βέβαια με τα αγωνιστικά, τις τελικές δοκιμές, τελικές πρόβες, πείτε τις όπως θέλετε, και τα φιλικά που έχει η ομάδα το Σαββατοκύριακο, υπάρχει και μεταγραφικό ενδιαφέρον. Το είχαμε τονίσει και το προηγούμενο διάστημα ότι μετά τις 15 Αυγούστου θα μπει στην τελική ευθεία ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη και οι τελικές κινήσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν οι κεντρινόμαυροι. Πάνω κάτω ήταν γνωστό ότι ο Άρης ήθελε για παράδειγμα έναν κεντρικό αμυντικό ή έναν χαφ που παλεύει να είναι αυτός ο Σιώπης τελικά. Όσον αφορά στο κεντρικό αμυντικό, διαβάζεται και σήμερα το πρωί στο λαμπάω το Άρη στο όνομα του Πογκμπά Γιάννη Ζάτση. Όχι όμως του Πολ, του αδελφού του, του Φλωρεντίν. Αλλά άμα έρθει ο Φλωρεντίν, δηλαδή θα έρθει ο αδελφός μια φορά να τον δει. Στο Βικελίδης ο Πολ Πογκμπά συνομίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας και τέτοια. Λοιπόν, ο Φλωρεντίν Πογκμπά, ο οποίος λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή πρώτη επιλογή του Άρη για το κέντρο της άμυνας και για να αποτελέσει τον τέταρτο στόπερ που θα πλαισιώσει Δελιζή, Σόζο και Βέλεθ. Ένας παίχτης σε καλή ηλικία, 19 Αυγούστου του 1990 γεννήθηκε στη Γουινέα. Είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου, αλλά είναι διεθνής με την εθνική της Γουινέας. Έχει παίξει μόνο με την Under 20 της Γαλλίας. Ο αδελφός του Πολ Πογκμπά, για κάποιους αυτό είναι αρκετό, και παίζει και το ρόλο του, μην νομίζετε, το ότι είναι αδελφός του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, γιατί αν έρθει, που είναι δύσκολο, αλλά όχι απίθανο, θα είναι μια είδηση με την οποία δεν ασχοληθούν μόνο τα ιδιοσιογραφικά μέσα εντός Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό. Γιατί είναι ο αδελφός του Πογκμπά. Και γιατί έχει μια παρουσία σίγουρα στο γαλλικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόταν άλλωστε για πολλά χρόνια στην Σεντετιέν, από το καλοκαίρι του 2013 ως το Γενάρη του 2018, δηλαδή μέχρι πριν λίγους μήνες. Πέρυσι πήγε στην Τζέμπερ Λίγκη, από την οποία είναι αλήθεια ότι έφυγε με κακό τρόπο, καθώς το παιχνίδι, το κρίσιμο μάτς που έδινε η ομάδα του με την Αντάλια για την παραμονή αυτό συγκατέλειψε το γήπεδο, ενώ η Τζέμπερ Λίγκη είχε κάνει ήδη όλες τις αλλαγές της και παρολίγο να πιαστεί στα χέρια και με ένα συμπαίχτη του. Είναι πάντως ένας κεντρικός αμυντικός που είναι στο στυλ και έχει τα χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Ερέρα για τον τέταρτο στόπερ της Πάριας, να το βάλω έτσι εισαγωγικά. Γιατί ήθελε να το μοιράσει έχοντας για αυτό που υπάρχει ήδη δηλαδή. Το Σόζα και το Βελέθ που είναι πάνω κάτω ίδιο στυλ παιχνιδιού, είναι ίδιο σουλούπι. Πάνω κάτω έχουν ίδια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους. Και ήθελε ένα ακόμα παίχτη που να είναι κοντά στο Δελιζήσι σε χαρακτηριστικά, σε τρόπο παιχνιδιού και κυρίως σε ύψος. Γιατί στα μετώπιστα ο μόνος που υπάρχει για να βοηθήσει στο ψηλό παιχνίδι είναι ο Δελιζήσι αυτή τη στιγμή. Είτε επιθετικά είτε αμυντικά. Έτσι λοιπόν ο Άρης ψάχνει ένα ψηλό κεντρικό αμυντικό για να προσθέσει στην αμυνά του. Θέλει τον Πογκμπά. 1,92 ύψος έχει κιόλας. Ζωή να έχει το παιδί. Λοιπόν, υπάρχουν επαφές του Άρη με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει όμως και μια αρκετά σεβαστή, να τη χαρακτηρίσω έτσι, διαφορά στο οικονομικό.
είναι πολύ ψηλές οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή και γίνεται μια προσπάθεια να ρίξει λίγο τις, τα θέλω του και τις οικονομικές του απαιτήσεις προκειμένου να γίνει αυτή η μεταγραφή και ο παίχτης να έρθει στον Άρη και στην Θεσσαλονίκη φυσικά. Και με τη βοήθεια των ανθρώπων της ομάδας που είναι σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπό του, μήπως και καταφέρουν και τον πείσουν να ρίξει κάπως το κασέ του, να φτάσει πιο κοντά στα δεδομένα του Άρη και να προσθέσει ο Άρης, νομίζω, μια πολύ ποιοτική, να κάνει μια πολύ ποιοτική προσθήκη όσον αφορά τα στόπερ του. Και ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να είναι ενδεκαδάτος ο συγκεκριμένος. Με σχεδόν 5 χρόνια στην Ντετιέν, έχει παίξει ο παλιά στη Σεντάν, ξεκίνησε την καριέρα όταν την δεύτερη ομάδα της, της Θέλτα, σε καλή ηλικία και θα περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα με τον Φλωρεντίν Πογκμπά. Επαναλαμβάνω, για τον οποίο μπορείτε να δείτε, να πάρετε μια γεύση και από κάποια βιντεάκια που έχουμε βάλει στο Λαμπαουτάρης. Παράλληλα, υπάρχει, όπως επίσης γράφουμε το πρωί στο Λαμπαουτάρης, και η περίπτωση του Νικολάς Μαρτίνεθ. Μαρτίνες, για να το προφέρουμε σωστά. Εντάξει, βέβαια, το συγκεκριμένο όνομα απασχολεί τον Άρη τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι η αλήθεια και δεν προέκυψε ούτε χθες, ούτε πριν 1,5 μήνα που ήταν πάλι αρκετά ζεστά στο προσκήνιο για την ομάδα. Απλά πάγωσε η περίπτωσή του, την άφησε ο Άρης στην άκρη και φαινόταν ότι δεν θα προχωρήσει και ότι είχε πάει για άλλα. Τελικά όμως φαίνεται ότι η περίπτωση του, το όνομα του Αργεντινού μεσοπιθετικού πέφτει ξανά στο τραπέζι για τους... Έχεις αναπτύρα, αδελφέ, σου περισσεύει. Άμα σου περισσεύει να τον αφήσεις... Να τον αφήσεις. Δύσκολα. Πάρ, 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 και θα έρθει ο Βασίλης Καβαδίας να με φτιάξει μετά. Πάρ, πάρ. Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε γιατί ψάχνουμε αναπτύρα, ρε φίλε, μια ώρα δηλαδή, για το Θεό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Μαρτίνεθ ότι έχει πέσει ξανά το όνομά του στο τραπέζι και είναι πιθανό να προκύψουν και εξελίξεις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή προσπαθεί να κρατήσει κάπως χαμηλά τους τόνους και προσπαθεί να κλείσει ένα ραντεβού μέχρι τη Δευτέρα, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, με την πλευρά του Ολυμπιακού, για να λύσει ο ποδοσφαιριστής το συμβόλαιό του και πιθανότατα να έρθει στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας διακαή πόθο του Θόδωρου Καρυπίδη. Και νομίζω ότι ο Άρης πηγαίνει ξανά στην περίπτωση του Μαρτίνεθ, γιατί ψάχνει έναν παίχτη για τη μεσοπιθετική γραμμή του. Νομίζω θα προτιμούσε να πάει στην περίπτωση ενός πιο καθαρού winger, γιατί ο Μαρτίνεθ δεν είναι winger. Μπορεί να παίξει βέβαια εκεί, αλλά δεν είναι η φυσική του θέση. Η θέση που γνωρίζει αρκετά καλά είναι αυτή του πιτελικού μέσου, του δεκαριού, στον άξονα. Με δεδομένο λοιπόν ο Άρης ότι όλη την εβδομάδα δουλεύει το 4-2-3-1 βάσει και των προσθήκων που έχουν γίνει στο ρόστερ και ο Ερέρα φαίνεται να το γυρίζει όσον αφορά το σύστημα. Δεν αφήνει, νομίζω, δεν πιστεύω, και αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι δεν θα αφήσει εντελώς το 4-3-3. Απλά πλέον με τις επιλογές που έχει στα χέρια του, του ταιριάζει περισσότερο 4-2-3-1 και το βλέπει. Και το 4-2-3-1 θα είναι και το σύστημα που θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα αύριο στο Καφτατζόγλιο. Γιατί το δοκίμαζε όλη την εβδομάδα, το δοκίμασε και σήμερα και μάλλον αυτό θα χρησιμοποιήσει και αύριο. Θα τα πούμε μετά βέβαια για την πιθανή εντεκάδα και πώς το σκέφτεται ο Ερέρα για το αυριανό φιλικό. Για κάποιους ποδοσφαιριστές περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο Μαρτίνεθ ταιριάζει σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες, να το πω, επιφυλάξεις όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν πάβει όμως να είναι και ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Και σίγουρα μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να έρθει, όχι απαραίτητα βασικός, έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δώσει βάθος στην ομάδα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αν τελικά έρθει. Απλά, όπως και για τον Μαρτίνεθ, έτσι και για τον Πογκμπά, έτσι και για τον Σιώπη, οι εξελίξεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω δύσκολα θα προκύψει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η ουσία για τον Άγγλιο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει στην τελική του ευθεία όσον αφορά το μεταγραφικό. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Κάποιες τελευταίες προσθήκες, αποχωρήσεις. Δύσκολο.
αν υπάρξουν αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, να είναι μία-δύο το πολύ. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Εντάξει, γιατί και το ρόστερ φορτώνει με παραπάνω επιπλέον ποδοσφαιριστές. Ο Ερέρα έχει κάνει λόγο για 24-25 στην αρχή του καλοκαιριού. Βέβαια, και 27 να πάει δεν θα τον πειράξει. Αλλά το θέμα είναι να μην ξεφύγει παραπάνω από τους 27. Και πάμε σε έναν αριθμό που δύσκολα τον διαχειρίζει στις προπονήσεις και πάντα υπάρχουν σε αυτές τις καταστάσεις και πάντα στις ομάδες υπάρχουν και οι γνωστές ισορροπίες που πρέπει να διατηρούνται μέσα στα αποδυτήρια. Και όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη του ένας προπονητής όπως κάνει και αυτή τη στιγμή ο Πάκο Ερέρα. Αν πάντως ο Άρης ολοκληρώσει αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις, δεν ξέρω αν θα... Νομίζω βασικά ότι, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, ότι αν ο Άρης πάρει για παράδειγμα και το Σιώπη, πάρει και τον Μπογκμπά, πάρει και έναν παίχτη μπροστά, αν όχι τον Μαρτίνες, κάποιον άλλον, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις από πίσω. Η πεντάδα που είχε αναφέρει ο Καρυπίδης, δεν λέω τώρα και μην αρχίσουμε να λέμε για πρωτάθλημα και τέτοια. Εντάξει, κάποιοι έχουν δικαίωμα να το λένε. Εγώ δεν θα βγω από κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δημιουργείται η ανάγκη της επιτυχίας, νομίζω. Που υπάρχει πάντα βέβαια σε μια ομάδα όπως ο Άρης, που έχει υψηλές απαιτήσεις. Δημιουργείται η ανάγκη και η υποχρέωση της επιτυχίας για το φετινό ρόστερ. Πάντα όμως με υπομονή από όλους μας. Πρώτα από την ομάδα και συνέχεια από τον κόσμο που βρίσκεται γύρω από την ομάδα και εμάς φυσικά. Χρειάζεται υπομονή για να δέσει αυτός ο νέος Άρης. Γιατί βλέπετε ότι ήρθαν τις τελευταίες μέρες δύο νέα πρόσωπα, ο Γιουνές και ο Γκάμα, και είναι πολύ πιθανό από την επόμενη εβδομάδα να έρθουν και άλλα. Άρα καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να δώσει μια πίστοση χρόνου στον Άρη για να αρχίσει να παρουσιάζει μέσα στο κήπεδο αυτό το οποίο θέλουμε όλοι και αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής του. Ένας προπονητής ο οποίος εμένα μου δείχνει ότι είναι πολύ διαλλακτικός, όταν ενώ έχει ένα σύστημα από την αρχή της προετοιμασίας και πάνω σε αυτό δουλεύει, βλέπει ότι τα πράγματα αλλάζουν και πάει σε κάτι διαφορετικό. Δεν επιμένει σε αυτό που έχει στο μυαλό του πως μπορεί να κάνει ένα άλλο στο παρελθόν και λέει ότι εγώ έχω ένα υλικό, έχω όμως ένα σύστημα και θα το προσαρμόσω σε αυτό. Βλέπει τι υλικό έχει και πάνω σε αυτό το υλικό προσαρμόζει το σύστημά του. Και το βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα να γέρνει περισσότερο προς το 4-2-3-1 με όσα δοκιμάζει κάθε μέρα στις προπονήσεις. Αυτό είναι σημαντικό και είναι θετικό στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε για τον Ερέρα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι πολύ μικρό σε κάποιους και να φαίνεται πολύ μικρό και μέχρι και ασήμαντη λεπτομέρεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν εμένει σε κάτι δικό του. Που το προτιμάει. Έτσι. Και πάει σε ένα άλλο σύστημα που και, και αυτό το χρησιμοποιεί στο παρελθόν. Αλλά όχι τόσο. Δείχνει ότι δεν είναι εγωιστής και δείχνει ότι το υλικό άλλαξε αυτή τη στιγμή. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Άρα τι κάνω, πάω σε ένα άλλο σύστημα. Και δεν επιμένω σε αυτό το οποίο ξεκίνησε την προετοιμασία. Το βλέπει διαφορετικά. Και αυτό δείχνει και ευελιξία από έναν προπονητή. Ευελιξία που μακάρι την έχει βέβαια και στη διάρκεια των αγώνων που θα δώσει η ομάδα μέσα στην σεζόν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στο Libero 107,4 με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Aris On Air. Επιστρέψαμε στα 13 λεπτά μετά από τις 6, Libero 107,4. All About Aris On Air, με Νίκο Παπαδόπουλο πίσω από το μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία, Βασίλη Σωτήρα Καβαδία, που άλλαξε το Γιάννη Ζάτσι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και με πολύ ωραίο τραγούδι μπήκες κιόλας και μας έφερε και αναπτήρα, γιατί εμείς οι καπνιστές, Βασίλη μου, τι έκανουμε, εντάξει, φάγαμε και δεν είχαμε αναπτήρα να ζούμε τσιγάρο και ολόκληρο το ραδιόφωνο δεν είχε αναπτήρα, φίλε. Όλοι οι καπνιστές λείπανε. Ναι, μετά που φάει, φίλε, γι' αυτό ήταν άσχημο. Καταλάβες και δεν γινόταν και δεν μπορούσα να καπνίσω. Αλλά ήρθες εσύ και το αμάξι είναι μακριά και με έσωσες, Βασίλη μου. Εντάξει. Γιατί οι καπνιστές, εσείς που δεν καπνίζετε, μην το βάλετε ποτέ στο στόμα σας. Εντάξει. Λέω για εμάς που δυστυχώς καπνίζουμε. Μετά από το φάι τραβάει, φίλε. Δεν γίνεται. Με τον καφέ και το φάι τραβάει το άτομο. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο φίλος ο 353 λέει το εξής. Να δεις, Νίκο, που θα έχουμε τρία συστήματα, φίλε μου. Θα τους χορεύει όπως θέλει ο coach. Αναλόγως καταστάσεων θα έχει 4-3-3, 4-4-2 και 4-2-3-1. Θα βγάλουν γούστα, πιστεύω. Ιστερόγραφο, πού είναι ο Χρύσανθος? Έλα μου, ντε. Ένα μήνα, λέει, διακοπές. Μπράβο του. Έτσι.
Όντως, φίλε, αυτός διαβάζει και πίσω από τις λέξεις. Κατάλαβε, λέει, ένα μία διακοπές κάνει. Δεν είναι η άδεια, γιατί τώρα έχει άδεια δύο εβδομάδες. Εντάξει, και ήταν και άρρωστος και να το βυθούμε και πάλι περαστικά κιόλας. Ήταν άτυχος. Αλλά εντάξει, αλλά νωρίτερα έκανε την άδεια του στο εξωτερικό. Λοιπόν, ναι, είναι αυτό που έλεγα πριν και έχεις δίκιο, φίλε. Ότι το ότι ο Ερέρα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δείχνει να το αλλάζει και να πηγαίνει προς το 4-2-3-1 δεν σημαίνει ότι βγαίνει από το κάδρο το 4-3-3. Όπως για μένα δεν βγαίνει από το κάδρο και το 4-4-2 με ρόμβο. Το οποίο το είδαμε στην Ολλανδία να το χρησιμοποιεί. Μου διαφεύγει τώρα το φιλικό που το είχε κάνει. Έτσι λοιπόν και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί μια ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να έχει αποκλειστικά ένα πλάνο. Θα έχει μία φιλοσοφία. Αλλά δεν μπορεί να έχει μόνο ένα αγωνιστικό πλάνο. Πρέπει να έχει εναλλακτικά. Γιατί όταν ο αντίπαλος καταφέρει και εξουδετερώσει το πρώτο σου πλάνο, πρέπει να έχει ένα δεύτερο. Και ένα τρίτο, είπε προϋποθέσεις. Και είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό δείχνει ευελιξία από τον Έργαρα. Σε ότι δοκιμάζει και εκπαιδεύει την ομάδα σε διαφορετικά συστήματα. Είναι ένα από τα θετικά επίσης του Ισπανού που πρέπει να το κρατήσουμε. Αύριο κόντρα στον Μπας Γιάννενα θα δούμε το 4-2-3-1. Σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα δούμε και το 4-3-3. Αλλά για το σου λέει Βασίλη. Αύριο λοιπόν θα δούμε, μη γελάς. Αύριο θα δούμε λοιπόν το 4-2-3-1. Ίσως δούμε και το 4-3-3. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Άρης με αυτό το σύστημα. Κόντρα μάλιστα σε έναν αντίπαλο, τον οποίο θα τον βρει και φέτος στο πρωτάθλημα, από τις καλές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Πας Γιάννενα. Αν και φιλικό, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε μια πρόβλεψη για την εντεκάδα την οποία θα δούμε, με τον Κουέστα κάτω από τα δοκάρια, τον Τζανακάκη με τον Βαλεριάνο στην άμυνα, τον Δελιζήση με τον Βελέθ στο κέντρο της άμυνας, τον Μπάσα με τον Κολάσο κατά πάσα πιθανότητα στα χαφ και τώρα μπροστά εκτός απρόπτου θα δούμε βασικό τον Μπρούνο Γκάμα ο οποίος θα τραβήξει και θα συγκεντρώσει για να το θέσω καλύτερα νομίζω όλα τα βλέμματα αύριο στο Καφτατζόγλιο των φίλων του Άρη που θα βρεθούν στο γήπεδο για να πάρουν μια πρώτη γεύση από τον Πορτογάλο Εκστρέμ και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει σε αυτό το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Πάντως, μέχρι στιγμής στις προπονήσεις, τα πηγαίνει αρκετά καλά και δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Σίγουρα είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά φαίνεται να πατάει καλά και το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι θα τον βοηθήσει και τον βοηθάει νομίζω πολύ σε αυτό και η εμπειρία του και η ποιότητά του κυρίως. Τον Γκάμα θα τον δούμε πιθανότατα στα δεξιά. Έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και στον άξονα ως επιτελικός μέσος, ο 4-3-3, γιατί ο Γκάμα δεν είναι ο εξτρέμ που θα παίξει πάνω στη γραμμή, στον ασβέστη που λέγανε οι παλιοί Βασίλικα Βαδέα. Είναι ο εξτρέμ που θα πάει και στον ένας εναντίον ενός, θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα βρεθεί στον άξονα, θα δώσει βοήθειες και εκεί. Αριστερά μάλλον θα δούμε τον Ματέο Γκαρσία και στην κορυφή τον Χάμζα Γιούνες. Τον Τινίσιο επιθετικό, ο οποίος προέρχεται από τον γκολ κόντρα στην Ξάνθη, είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό έτσι μια πιθανή εντεκάδα για το φιλικό με τον Μπας Γιάννενα. Εντάξει, δοκιμάζει πολλές προπονήσεις. Πάμε λίγο με αυτά που δοκιμάζει και λίγο με τη λογική. Αλλά εκτός απρόπτου τον Μπρούνο Γκάμα θα τον δούμε βασικό αύριο. Όχι να αγωνίζεται φυσικά σε όλο το 90 λεπτό γιατί δεν είναι σε θέση. Να αγωνιστεί για 90 λεπτά ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Νομίζω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Γιούνες. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει ο Ερέρα τον Γκάμα για ένα 45 λεπτό. Και μετά θα τον αφήσει εκτός για να του δώσει ενδεχομένως χρόνο και στο φιλικό με τον Ολυμπιακό Βόλο την Κυριακή. Να το μοιράσει κάπως. Να τον βάλει δηλαδή 45 ή λίγο παραπάνω κόντρα στον Μπας Γιάννενα και να τον βάλει να παίξει και λίγο κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλο. Στο μεθαυριανό φιλικό που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για δύο φιλικά σε διάστημα 24 ωρών,
Είναι φυσιολογικό έργα να μοιράζει και τον χρόνο. Κάποιοι παίχτες θα παίξουν και στα δύο, κάποιοι παίχτες θα παίξουν στο ένα από τα δύο. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιος θα χρησιμοποιήσει αύριο Ισπανός τεχνικός, που επαναλαμβάνω το πιο πιθανό είναι να προσεγγίσει το μάτς με τον Μπας Γιάννα ως μια πρόβα τζενεράλε. Άρα ενδεχομένως να μην έχουμε τόσες πολλές αλλαγές και τόσες πολλές δοκιμές από τον προπονητή του Άρη κόντρα στους υπηρώτες και με τον Ολυμπιακό Βόλου να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίχτες που δεν τους έχουμε δει πάρα πολύ, είναι αλήθεια, στα τελευταία φιλικά. Και φυσικά είναι παιχνίδια που θα βοηθήσουν και τον Γιουνές και τον Γκάμα να αποκτήσουν ρυθμό. Πάντα όμως με μέτρο και με ένα συγκεκριμένο πλάνο όσον αφορά τον χρόνο τον οποίο θα αγωνιστούν οι δύο ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζω για τους φίλους του Άρη ότι τα εισιτήρια θα διατίθενται αύριο από τις 2 στα εκδοτήρια του Καφτατζογλίου. Έβγαλε μια ανακοίνωση από ό,τι βλέπω και ο Ολυμπιακός Βόλου, διευκρινιστική περισσότερο για το μάτι της Κυριακής. Τιμή εισόδου 10 ευρώ για γυναίκες και παιδιά από 12 ετών και άνω. Περίεργο αυτό. Τι από 12 ετών και άνω. 5 ευρώ. Άνεργοι με την επίδειξη του εγγράφου του ΑΕΔ που αναφέρει την ανεργία και τη αστυνομική ταυτότητα 5 ευρώ. Τα παιδιά έως 12 ετών θα εισέρχονται δωρεάν. Πρέπει να συνοδεύονται όμως λέπτων και δαιμόνα. Η είσοδος των φιλάθλων θα γίνει στο σύνολό της τη δεύτερη πεζογέφυρα. Ενώ οι κάτοχοι στηρίων διαρκείας Gold θα μπορούν να εισέλθουν είτε τη δεύτερη πεζογέφυρα είτε την κεντρική είσοδο του σταδίου, κάνοντας χρήση των χώρων στάθμευσης. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι όσοι φιλάθλοι του Άρη επιθυμούν να παρευρεθούν στον αγώνα, θα πρέπει να εισέλθουν αποκλειστικά από την τρίτη πεζογέφυρα. Μην πάτε τη δεύτερη, οι φίλοι του Άρη, από την τρίτη πεζογέφυρα, όπου θα λειτουργεί εκδοτήρια, ενώ η φιλοξενία του θα είναι αυτή που αρμόζει στην ιστορία τη ομάδα του Άρη. Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν για όλους τους φιλικούς αγώνες, ενώ η διασύνη του συνεχίζεται από το σημείο πώλησης που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Την ημέρα του αγώνα θα υπάρχει δυνατότητα προμήθειά τους από το ειδικό στάντ που θα βρίσκεται δίπλα στο εκδοτήριο εισιτήριο, το οποίο θα λειτουργήσει στις 18.30. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ εμάς. 7.30 πάντως το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Άρη κοντρα στον Ολυμπιακό Βόλου. Ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα τον κύκλο προπονήσεών του για αυτή την εβδομάδα χωρίς προβλήματα, με πρωινή προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι από την ερχόμενη Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα θα υπάρξει και ένα ρεπό φυσιολογικά κιόλας, θα μπουν σε ρυθμούς προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Λαμία, το οποίο υπενθυμίζω και πάλι θα γίνει τη Δευτέρα σε 9.30 ώρα το βράδυ, Δευτέρα 27 Αυγούστου. Όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της ομάδας για το... σε αυτή την πρώτη φάση που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, πριν να χωρίσει για την Καστοριά και το Άργος Οριστικό. Υπάρχει σήμερα και μια γραπτή δήλωση του Χάρη Παπαγεωργίου, του Προέδρου της ΚΑΕ, η οποία αναφέρει: με την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς, θέλω να ευχηθώ στην ομάδα μας να έχει μια πετυχημένη πορεία και να βρεθεί πάλι ο σύλλογος εκεί που το αξίζει. Θα είναι μια σεζόν που θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια στο να πετύχουμε τους στόχους μας μετά τις γνωστές σε όλους περιπέτειες των τελευταίων 2 χρόνων. Δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα με τους γνωστούς περιορισμούς λόγω της απαγόρευσης των μεταγραφών που έχει επιβληθεί από την FIBA. Η προετοιμασία έχει αρχίσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά εξαιτίας της συμμετοχής του Άρη στα προγραμματικά του Basketball Champions League. Ο στόχος είναι η ομάδα να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο έτοιμη σίγουρα Σεπτεμβρίου, όταν θα αντιμετωπίσει τη δυναμό Τυφλίδας στην Γεωργία. Έχουμε γυρίσει σελίδα με σκληρή, εντατική και καθημερινή δουλειά από όλους τους συντελεστές, ευελπιστώντας στη δικαίωση των προσδοκιών μας. Αναφέρει χαρακτηριστικά η γραπτή δήλωση του Χάρη Παπαγεωργίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνουν τα διαρκείας και στο μπάσκετ. Θα τεθούν σύντομα στη διάθεση του κόσμου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το δουλεύουν εντατικά στον Άρη το τελευταίο διάστημα. Οι προετοιμασίες για να βγουν στον αέρα τα διαρκείας της νέας σεζόν σε συνεργασία με το τμήμα marketing. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και σύντομα νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα τεθούν και στην διάθεση του κόσμου. Είναι και αυτά θα είναι μια σημαντική οικονομική ανάσα τα διαρκείας στον μπασκετικό Άρη για την διοίκηση και μια πρώτη έτσι σφιγμομέτρηση του κόσμου και το πώς βλέπει μέχρι στιγμής τόσα γίνονται στον μπασκετικό Άρη. Τον σχεδιασμό
που πραγματοποιήθηκε και υλοποιήθηκε στο έπακρο από τον Βαγγέλη Αγγέλου και τους συνεργάτες του. Εκκρεμεί βέβαια πάντα για μένα αυτή η συνέντευξη τύπου που αναμένεται να παραχωρήσει ο κύριος Γουλιέλμος, και σίγουρα θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Όπως όμως έχω πει για το ποδόσφαιρο κάτι, το ίδιο ισχύει για τον μπάσκετ. Το διαρκείας δεν είναι θέμα προσώπων ή θέμα μεταγραφών ή θέμα προέδρων ή αντιπροέδρων. Εντάξει, είτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαρκείας, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα αγάπης και στήριξης προς την ομάδα καθαρά. Και όπως αυτή η νοοτροπία ταιριάζει στο ποδόσφαιρο, επειδή έχουμε κάνει πολλές κουβέντες για το κομμάτι των Διαρκείας, νομίζω ότι με την ίδια νοοτροπία πρέπει να προσεγγίσουν οι φίλοι του Άρη και το Διαρκείας στο μπάσκετ. Πάντα όμως σημειώνω ότι μιλάμε για αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάμε για αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν ένα εισιτήριο Διαρκείας. Για αυτούς, ευτυχώς, πάντα κάθε χρόνο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν 10, 15, 20 Διαρκείας και τα αφήνουν στην ΠΑΕ για να τα διαθέσει αυτοί σε ανθρώπους που δεν μπορούν να προμηθευτούν ένα Διαρκείας λόγω οικονομικών προβλημάτων, μέσα από διάφορες σκληρώσεις που γίνονται. Και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και φέτος και στο μπάσκετ και ελπίζω να δούμε κάτι αντίστοιχο και στο ποδόσφαιρο, χωρίς να διαφημιστεί, χωρίς τίποτα. Νομίζω ότι ούτε αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν θέλουν να διαφημίζονται τέτοιες ενέργειες. Σιγά σιγά, με τη βοήθεια του κύριου Βασίλη Καβαδία, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητέ κύριε Βασίλη. Και όταν επιστρέψω, θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές στην τελευταία εκπομπή, φίλες και φίλοι, πριν την επάνωδο του Χρήσανθου Τσαλτίδη στα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Είναι ήδη ενθουσιασμένος, βλέπω τον ενθουσιασμό ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Βασίλη Καβαδία στο άκουσμα αυτής της είδησης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air στον Λίμπερο 107,4. Στα 39 λεπτά και μετά από τις 6, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 2310287 και 38. Έχουμε ήδη έναν φίλο στην γραμμή και πάμε να τον καλησπέρισουμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω να σου πω μπράβο πάντως. Για ποιο λόγο? Μπράβο, και το Χρήσανθο τα λέω συνέχεια που δεν ψάχνετε τα αρνητικά που έχει ο Άρης, όπως μερικά άλλα ραδιόφωνα. Χαίρομαι να σας ακούω. Δηλαδή, τι να πω. Κοίτα, τα αρνητικά θα τα σημειώνουμε, αλλά μέχρι ένα σημείο ναι, της, ναι, καταγραφής. Και εγώ τα βλέπω τα αρνητικά όταν υπάρχουν, ναι. Αλλά κάτι... για φαντάσου τώρα εδώ τώρα, αυτός ο άνθρωπος να μην έκανε μεταγραφές. Δεν θα προλάβαινες να σηκώνεις το τηλέφωνο. Παντού υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Όχι φίλε, εμείς Νίκο, εμείς είμαστε το κάτι άλλο. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, για φαντάσου, λίγο να το βοηθούσαμε. Τι μεταγραφές θα έκανε? Σίγουρα πολύ καλύτερα. Το αναρωτήθηκες καθόλου αυτό? Σίγουρα σε κάποιες θέσεις θα έκανε καλύτερες κινήσεις. Τι ομάδα θα έκανε αυτός ο άνθρωπος λίγο εμείς αν βοηθούσαμε? Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Και θα ήταν για κριτική πρώτη είμαστε. Καλά, εντάξει. Κοίτα, δεν θέλω να γίνομαι γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Εντάξει, στον Άρη υπάρχει αυτή η ισοστρέφεια. Δεν κάνουμε. Ναι, είναι γνωστή. Γιατί όταν, δηλαδή ο άλλος που δεν είχε μία, που δεν έβαζε μία, έκανε τον πρόεδρο και τρέχαμε σαν τα πρόβατα και παίρναμε, γραφόμασταν στη λέσχη. Και εδώ ο άνθρωπος που βάζει λεφτά αποδειγμένα. Δηλαδή τι άλλο να κάνει, ρε παιδιά, τι άλλο να κάνει. Δεν θα τρελαθώ, ούτε τον έχω δει τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω καν. 100 φορές το λέω, θα γίνω κι εγώ γραφικός στο τέλος. Τι να πω, ρε παιδιά. Και να σου πω κάτι, φίλε μου. Και για τον Καρυπίδη σίγουρα, γιατί βλέπεις ότι κάνει μια προσπάθεια η οποία αξίζει στήριξης. Αλλά το να πάρεις ένα εισιτήριο, ένα απλό εισιτήριο για ένα παιχνίδι, να πάρεις ένα Διαρκείας, δεν έχει να κάνει. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναλέω μέχρι μακάρι να βρω 10 άτομα που θα μπουν σε αυτή την οτροπία. Δεν είναι θέμα προέδρου, αντιπροέδρου, παικτών, προπονητή κτλ. Το Διαρκείας. Ο Διαρκείας το παίρνεις για την ομάδα. Δεν το παίρνεις για το ποιον αυτό, έχει προπονητή. Ακριβώς αυτό. Και ποιον έχει πρόεδρο. Αυτό ακριβώς, δεν είναι. Αυτό ακριβώς. Το λες πάντα, το ακούω. Δηλαδή τι άλλο να κάνει? Έναν εγώ να κάνω να καταλάβει αυτή την νοοτροπία και να ενστερνιστεί, εγώ θα είμαι χαρούμενος. Ναι. Βλέπεις ομάδες που δεν έχουν πάρει τίτλο χρόνια στο εξωτερικό, βλέπεις τι γίνεται, τι Διαρκείας παίρνουν και τι αυτά. Αυτό είναι το έσοδο της ομάδας μας. Που πρόσεξε, αυτοί είμαστε, που δεν έχουμε παράγοντα τεράστιο. Και ο κόσμος, για να είμαστε σωστοί, λέμε, και ο κόσμος του Άρη αξίζει ένα μπράβο, γιατί θυμάμαι ένα πολύ ωραίο άρθρο που είχε γράψει πριν λίγους μήνες ο Μιχάλης Ολεάνης,
Και χαρακτήριζε τον κόσμο του Άρη φαινόμενο των Βαλκανίων. Και δεν έχει άδικο, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που είναι χωρίς τίτλο από το 70 και κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο φτιάχνει κόσμο. Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Λίγη βοήθεια τώρα να το φτιάχναμε, θα είχαμε ομαδάρα για μας, για το δικό μας το καλό. Να νιώθουμε περήφανοι. Δεν μας κούνε οι άλλοι δίπλα να πούμε που ακόμα πουλάνε εισιτήρια για τους τελικούς που πήγαν στην Αθήνα. Να σου πω όμως κάτι. Γιατί εδώ εγώ έχω αυτή την τάση να μιλάω και ρεαλιστικά και κάποιες φορές έτσι να τα λέω τα πράγματα έξω από τα δόντια. Το πήρανε. Το πήρανε, εντάξει. Γιατί εμένα αν με ρωτούσες το 2010, γιατί λέμε για αυτή την φοβερή εκδρομή των οπαδών του Άρη, έτσι. Σκέψου να το παίρναμε, τι θα γινόταν. Να σου πω κάτι. Ας πηγαίναμε. Ένα τίτλο ρε, δώσε αυτή την ομάδα να δεις. Δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω, Νίκο. Καλά. Τι λαός κρύβεται από πίσω που λέει, σου λέει, ρίξε κάτι κι εσύ. Σαν ομάδα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Τι θα γινόταν, τι υπάρχει από πίσω, δεν ξέρουν αυτοί τι θα γινόταν. Πήραν ένα κύπελο και πάλι δες τους είναι, ενώ σκέψου εμάς να παίρναμε κάτι. Ο Άρης τι με λαό ένα... θα είχαμε, τι ο... τι ο Άρης με έναν τίτλο το 8 ή το 10 μπορεί να άλλαζε η ιστορία του εκείνη. Η ιστορία του όπως το λες δεν είναι. Αλλά δεν ήρθε δυστυχώς. Δεν είστε, τι να κάνουμε. Λίγο γι' αυτό λέω να βοηθήσουμε μήπως αυτός ο άνθρωπος το πιστεύω ότι βλέπεις τι κάνει. Παίχτες που ούτε θα διανοούμασταν να είχαμε φέρει. Έφερε παίχτες καλούς. Ο Πλατέλας τι έγινε. Είδες τι έγινε ο Πλατέλας. Ο Πλατέλας τι έγινε. Λέγανε για τον Πλατέλα. Ο άλλος έκλειγε γιατί το αράουτ εκεί το έδωσε έτσι, γιατί το εκείνο έτσι. Χωρίς να θέλω να μειώσω τον Πλατέλα, έτσι, ο οποίος είναι ένας ικανότατος ποδοσφαιριστής. Ναι, δεν έκανε για τον Άρη. Δεν έκανε. Προλίγο η σύνθεση δεν έβαλε στον Τικινή που θα παίξει πίσω από τον Γιουνές. Αν τον βάλει στον άξονα, ναι, αλλά μπορεί να δουλέψει κάτι τέτοιο. Θα παίξει με αυτό το σύστημα και έβαλε στο. Κοίτα, τον Τικινή. Τον Γκάμα τον έβαλε στη δεξιά και. Δεξιά, ναι. Ο Γκάρσια. Πίσω από τον αυτόν θα παίζει ο Τικινή. Κοίτα. Είναι το καλύτερο σύστημα αυτή τη στιγμή να χωρέσουν όλοι. Αν είπα τον Τικινή, μπορεί να. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα. Δεν τον είπε τον Τικινή, α πούμε. Είπε, α πούμε, Γιουνέ. Μπορεί να βάλει τον Παυλίδη ή τον Ασλίδη. Γιατί πρόσεξε, μέσα στην εβδομάδα τον Τικινή δεν τον δοκίμασε σε συγκεκριμένη θέση. Μπορεί να παίξει τη συγκεκριμένη. Όχι, δεν έχει πρόβλημα το πόδι. Είναι μια χαρά το παιδί. Απλά ενώ ξέρει τη συγκεκριμένη θέση και ότι είναι ένα παίκτη που ξεκινεί την καριέρα του από τον άξονα και σε εκείνο το σημείο, θεωρεί ότι τουλάχιστον για την ώρα προτιμά να τον αξιοποιήσει στα άκρα γιατί του δίνει ο Άρης με τον Τικινή στις πλευρές είναι μια ταχύτητα πάνω. Ναι. Αυτό είναι το σημείο. Κοίταξε, αυτός το, και αυτοί οι παίκτες οι έμπειροι ας πούμε, δεν δείχνουν και στις προπονήσεις το. Θα δείξουν τώρα στους αγώνες αυτοί. Θέλει και κίνητρο ποδοσφαιριστής, παιδιά, κακά τα ψέματα. Ναι. Άλλο το φιλικό, άλλο το επίσημο. Προπονήσεις τώρα 30 χρονών ένας. Αυτοί τα έχουν χορτάσει αυτά. Τώρα θέλουν να δείξουν το αποτέλεσμα. Αυτό. Το αποτέλεσμα, οι βαθμοί. Και εκεί θα δείξουν πιστεύω την αξία τους τα παιδιά. Αυτό. Έχουμε καλή ομάδα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Λοιπόν. Άκουσα και εσένα, άκουσα την εντεκάδα που πιθανότερα να είναι. Ένα πιθανό σχήμα, ναι, ναι. Ναι, ένα πιθανό σχήμα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την περίπτωση του Σιώπη. Κάποιες εφημερίδες λένε ότι έχει κλείσει. Κοίτα, με το Σιώπη υπάρχει μια επιθυμία του ποδοσφαιριστή να έρθει στον Άρη εφόσον δεν βρήκατε το εξωτερικό. Ναι. Βλέπω σε εκείνες τις θέσεις όμως. Ο Άρης έχει πάρα πολλούς παίκτες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το κλασικό αμυντικό χαφ αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Ιντζόγλου. Λοιπόν. Σαν κόφτης μιλάς. Ναι, σαν κόφτης. Ο Κιομπάσα υπάρχει. Κιομπάσα. Κιομπάσα. Οπότε στο 4-2-3-1 που είπες, ναι. Πρέπει να ξεκινήσει με δύο αμυντικά χαφ, έτσι. Αν πάει σε αυτή τη συνταγή, θα πρέπει να έχει έναν παίχτη το εξάρι και ένα οχτάρι. Που θα ανεβαίνει λίγο πιο ψηλά. Μάλιστα. Ναι. Πιστεύω ότι στις πρώτες αγωνιστικές ο Άρης θα πρέπει να ξεκινήσει με εντεκάδα που να γνωρίζονται, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογένεια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Παυλίδης βασικός. Πάντως θα πρέπει να παίξουν όσο το δυνατόν παίκτες που να γνωρίζονται. Ναι. Τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή, στις πρώτες αγωνιστικές μπορεί να μην δούμε τον Γκάμα να ξεκινάει από την αρχή που ακόμα δεν έχει κάνει ούτε ένα παιχνίδι με τους υπόλοιπους.
Και δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει βασικός. Εκτός και αν είναι, τι να πω, εκτός και αν βγάλει, αν βγάζει μάτια. Μέχρι στιγμής πάντως οι προπονήσεις θα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Απλά αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω εγώ σε αυτό το οποίο λες εσύ σωστά για τις πρώτες αγωνιστικές, ότι ο Άρης πρέπει να ποντάρει στη χημεία, για μένα πρέπει να ποντάρει πολύ και στη σκοπιμότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί δεν θα είναι έτοιμος. Ναι. Να πάρει το αποτέλεσμα και ας μην παίξει καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, ας πούμε, το δίδυμο χρησιμοποιεί Δελιζήση Βέλεθ, έτσι. Μια Δελιζήση Βέλεθ, μια Δελιζήση Σόουζα. Νομίζω πιο δοκιμασμένο είναι το Σόουζα Δελιζήσης. Ναι. Είναι αυτό με τη χημεία που λέμε. Είναι αυτό με τη χημεία. Απλά έχεις και έναν Βέλεθ, τον οποίο ο Εράρα τον πιστεύει πάρα πολύ. Τον πιστεύει πάρα πολύ, αυτό βλέπω. Και τον Μπάσα βέβαια πιστεύει πάρα πολύ. Τον Ιντζόγλου. Είναι από τους παίκτες που μου αρέσει ο Ιντζόγλου, έτσι, και στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή Ιντζόγλου με Μπάσα και στο 4-2-3-1, ας πούμε, Ιντζόγλου με Μπάσα και σαν δεκάρι είτε ο Γκολάσο είτε ο Ντιγκινί. Όχι, ο Γκολάσο δεν μπορεί να παίξει το 10, ο Ντιγκινί μπορεί να παίξει. Α, δεν μπορεί να παίξει το 10, όχι, ωραία. Όχι, λοιπόν, δεν την ξέρει τη θέση τόσο καλά. Και κλείνοντας να πω λίγο, εγώ πιστεύω σε νίκη βασικά μέσα στην Λαμία, γιατί νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει να βρεθεί σε πάρα πολύ κακή μέρα για να χάσει από τη Λαμία. Ναι. Και θα πρέπει να βάλει δηλαδή ένα γκολ πιστεύω ότι θα έρθει κουτσαστραβά, γιατί δεν έχει, ακόμα μπροστά πρέπει να δουλευτεί η ομάδα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί σε τραγική μέρα για να χάσει από τη Λαμία. Και ήθελα να ρωτήσω στην θύρα 9, μήπως ξέρεις, έχεις πρόχειρο πόσο είναι το διαρκέα στην θύρα 9? Όχι τώρα, αλλά αν μου δώσεις λίγο χρόνο να τα κλείσω το βρω. Ναι, η θύρα 9 είναι όχι τα VIPs, ξέρεις, να έχει πρόσβαση προς το κηλικείο. Η θύρα 9 δεν είναι... Η θύρα 9 είναι πάνω, είναι πάνω από τις σουίτες. Δεν είναι όμως τα πολύ πολύ ακριβά, έτσι. Κάτσε, θα σου πω αμέσως πριν μετά. Η θύρα διαρκείας αγωνίσεις περίοδο 18-19 Άρης FC. Λοιπόν, γύρω στα 300, ξέρω εγώ. Ναι, για κάποιο λόγο τώρα το έχω ανοίξει εδώ πέρα, αλλά δεν μου το βγάζει. Θα το δω, φίλε μου, θα το δω και ναι, θα ενημερώσω. Ναι, αν μπορείς, πες το λίγο, γιατί ενδιαφερόμαστε. Και... Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, περίμενε. Για την θύρα 9 που ρωτάει ο φίλος. Θύρα 9. 300 ευρώ για ανανέωση ή ανέργους, 330 το κανονικό, 230 το παιδικό. Για την εννιά, επαναλαμβάνω, 300 ευρώ για ανανέωση ή ανέργους, το κανονικό είναι 330 και το παιδικό είναι 230. Βασίλη, έχουμε άλλη γραμμή? Όχι, σε βλέπω λίγο πανικοβλημένο όμως, γιατί, τι έγινε. Ήρθε ο Ματζιούτσιες, άγχος, ρε φίλε. Εντάξει, αυτός που έρχεται και θα φύγει πάλι με άδεια την άλλη εβδομάδα. Αδελφέ μου, λοιπόν. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-2-87 και 3-8 για λίγο ακόμα που θα πάμε παρέα μέχρι να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Ματζιούκη. Και ως την ώρα για μπλε έχει να σας πει πολλά αγωνιστικά και μη. Ο Ηρακλής, φίλε, τι ώρα παίζει την Κυριακή, Γιώργα, ρε? 7 η ώρα στα Πηγάδια, μάλιστα, με την Ξάνθη του κύριου Ράσταβατς. Λοιπόν, ανοιχτές λοιπόν για λίγο ακόμα οι γραμμές, αφού βλέπω ότι έχετε όρεξη για κουβεντούλα, για ποδοσφαιρική κουβεντούλα όπως κάνουμε πάντα. Ο Αγγελάκης σφυρίζει με τον Μπας Γιάννενα, από την ΚΕΔΕ που ανακοινώθηκε τα ονόματα του διαιτητή, των βοηθών και διαιτητών του τέταρτου, του αυριανού φιλικού αγώνα του Άρη, στο Καφτατζόγλιο με τον Μπας Γιάννενα στις 6, τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην πυρωτική ομάδα, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ορίστηκε να σφυρίξει ο Άγγελος Αγγελάκης από την Ένωση Μακεδονίας, βοηθή του ήταν η Θόδωρος Αϊναλής, ωραίο επίθετο, από την Ένωση Μακεδονίας, και ο Θανάσης Μποζατζίδης, Ποντιάρα, από την Ένωση Μακεδονίας. Ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Γιώργος Μασούλας από την Ένωση Μακεδονίας. Αυτά τα πηγαδάκια έξω τι είναι τώρα, δηλαδή. Τι είναι εδώ, καφενείο είναι? Γρήγορα στις δουλειές σας. Γρήγορα, American Bar μου το κάνετε. Γρήγορα στις δουλειές σας. Αμέσως μαζευτήκατε όλοι εδώ πέρα έξω. Λες και είμαι και τέτοιο, κανένα ζώο στο ζωολογικό κήπο και κοιτάτε. Λοιπόν, ανοιχτές για λίγο ακόμα, επαναλαμβάνω, οι γραμμές. Αν έχει το έξι κουβεντούλα, αλλιώς θα πούμε ακόμα 2-3 πραγματάκια και θα κλείσουμε την εκπομπή για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, είπαμε,
Το είπαμε και πριν βέβαια, αλλά σαν απλή αναφορά. Ο ύφεστος Λίμνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Μούρτου. Ο οποίος τα τελευταία χρόνια αναφέρει ανακοίνωση αγωνιζόταν σονάριοντας ο αρχηγός της ομάδας Θεσσαλονίκης. Από το 2014 μέχρι πέρυσι. Ο 27χρονος, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταία στις 5 Δεκεμβρίου του 1990. Σειρά μου είναι ο Μούρτος. Τι λέει, φίλε. 5 Δεκεμβρίου αυτός 14 εγώ. Και το 1990 κιόλας. Έχει ύψος 1,99, αποτελεί ακόμα μια σημαντική προσθήκη στον ελληνικό κορμό του ηφαίστου. Άρα στην ομάδα της Λίμνου. Συνεχίζει ο πρώην αρχηγός του Άρη. Άρα θα επιστρέψει και στο παλέ ως αντίπαλος σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Φαντάζομαι για τον, για τον ίδιο. Λοιπόν, από μπάσκετ δεν βλέπω να προκύπτει κάτι άλλο όσον αφορά τα του μπασκετικού. Άρη, είπαμε για τα διαρκείας που μέσα σε επόμενες μέρες δεν είναι πιθανό, είναι πιθανόν βασικά να τεθούν και στην διάθεση του, των φίλων της ομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα για τους καλωσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων. Αναφέραμε και την γραπτή τοποθέτηση του κύριου Χάρη Παπαγεωργίου με αφορμή την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας για την νέα σεζόν. Έχουμε γραμμή, Βασίλη. Έχουμε γραμμή. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μου λες, Νικολάκη, μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Βέβαια. Τόσες μεταγραφές κάναμε. Ακόμη Παυλίδη ενδεκάτου σκεφτόμαστε, ρε γάμο. Με το συγκεκριμένο τώρα, γιατί. Γιατί, από την Τρίτη Εθνική, από τον Καμπανιακό που χάσαμε καλά, το Καφτατζόγλιο, το θυμάμαι. Ακόμη δεν ήταν ο Παυλίδης σε εκείνη τη χρονιά. Ήρθε την επόμενη. Κατάλαβε. Την επόμενη. Τόσες μεταγραφές κάναμε, Παυλίδη ακόμα. Κοίτα, άκουσε με να σου πω, δεν σου λέω ότι υπάρχει μια διαφορά ποιότητας με τους καινούριους παίκτες που ήρθαν και με αυτούς που, που έμειναν. Κάποιοι όμως, σαν εναλλακτικές, είναι χρήσιμοι και σε πληροφορώ ότι επειδή ανέφερες τον Παυλίδη, συγγνώμη σε δεκόπτω, επειδή ανέφερες τον Παυλίδη, ο Ερέρα ήταν από τους παίκτες που είπε εξ αρχής ότι τον θέλει να μείνει. Εγώ σου λέω ότι γνωρίζω μέσα από το ρεπορτάζ, έτσι. Εντάξει, λόγω του Καρυπίδη. Εντάξει. Όχι, καλά, δεν νομίζω να ήταν αυτό, αλλά τέλος πάντων. Εγώ, αν γίνει μια σφυγομέτρηση, θα δεις ότι 90% δεν θέλω το Παυλίδη. Όλοι χρειάζονται, εντάξει, παιδιά, και όλοι καλοί είναι. Να ξέρετε. Καλά, εντάξει. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Δεν έχουμε άλλον. Ωραία. 2-31-0-27 και 3 οχτάρια. Γιατί να στοχοποιείτε παίχτε τώρα, μακριά το Θεό δεν είναι. Εντάξει. Και μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο, ξαναλέω, ήταν από του παίχτε που είδε ο Εράριο το περσινό ρόστερ, ζήτησε την παραμονή του. Άσχετα με τον παράγοντα που είπε, γιατί δεν τον ήξερε κιόλας νομίζω σε εκείνη τη φάση το συγκεκριμένο παράγοντα, ο Ερέρα, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αφού δεν παίρνει κανένας άλλος τηλέφωνο, θα ρίξω ο τίτλος τέλους, εκτός αν με προλάβει κανένας. Λοιπόν, είπαμε για τα μεταγραφικά, περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα πλέον εξελίξεις και για Σιώπη και για Πογμπά και για Μαρτίνες. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κυρίως για Σιώπη και για Μαρτίνες, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Αν δεν προκύψει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κυρίως όσον αφορά τον Νικολάς Μαρτίνες. Πάμε στον τελευταίο φίλο λοιπόν. Γεια σας. Γεια σου πάλι, ρε Νίκο, εγώ είμαι. Χαίρετε. Δηλαδή τώρα τι είπε ο άνθρωπος, δε σε, τι κακία έβγαλε, ρε Νίκο. Δηλαδή το Κανακούδη γιατί δεν το κράτησε. Που θα έπαιρνε και λεφτά. Δεν τον ήθελε. Τι είναι αυτή, ρε. Τι δεν τον υπολόγιζε. Πες μου, γιατί δεν κράτησε τον Κανακούδη. Δεν τον υπολόγιζε. Τον Παυλίδη, δηλαδή τον είδε τον Παυλίδη πέρσι τις γκολάρες που έβαλε, αυτά δεν τα είδε ο Ερέρα, τι λες εσύ. Τον Παυλίδη τον υπολόγιζε, τον Δελιζήσι, ναι, τον είδε, υπολόγιζε. Τι έκανε ο άνθρωπος. Και ο Δελιζής πάει για βασικός. Άκουσε με να σου πω κάτι. Πέρα του Παυλίδη, γενικότερα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε για μία ακόμα φορά κάτι πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται μέσα σε ένα καλοκαίρι να αλλάξει μια ομάδα ολόκληρη. Είναι πολύ βασικό. Σαν προϋπόθεση. Γιατί βγήκε να βγάλει τώρα αυτός κακία. Έχει κανένα πρόεδρο στην τσέπη άλλον, ρε. Ρε Νίκο, μήπως έχει κανέναν έτοιμο. Δεν χρειάζεται. Βαρεθήκαμε τόσα χρόνια σε αυτόν τον Άρη. Βαρεθήκαμε έναν παράγοντα που να είδα ένα ευρώ του, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Και κάθεται και μιλτική και τώρα για τον Καρυπίδη. Γιατί έχει σόι, λέει, με τον Καρυπίδη. Και τι έγινε. Πες τον, τι να πω. Και να... τι έγινε. Τέλος πάντων. Αυτά, φίλοι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα λίγο μετά τις 5 με την επάνωδο
του Χρήσαν Τσαλτίδη από την άδειά του, εδώ και κανένα μήνα που έχει άδεια. Λοιπόν, θα τα πούμε φυσικά και αύριο από το Καφτατζούγλιο με το φιλικό κόντρα στον Μπαζιάννα και με το φιλικό στο Βόλο την Κυριακή Βασίλη Καβαδία. Κατάλαβες, μείνει κάτσιμένα Σαββατοκύριακο. Όχι, θα έχει δυο φιλικάρια, φίλε. Λοιπόν, θα πάμε και στο Βόλο, θα πάμε και στο Καφτατζούγλιο. Φίλε μου, καλέ μου, η γραμμή είναι εντάξει στο Καφτατζούγλιο, έτσι. Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε. Βάλε αυτό το ωραίο κομματάκι, το δυνατό τεταλικό που είμαι εγώ και ερωτική ψυχή. Λοιπόν, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.